Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του News 24/7. Το ακούτε στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Γράμμος, Μελιγαλάς, Τσόρτσιλ, Βελουχιώτης, Γουναράδικα, Συμμοριτοπόλεμος. Κάθε χρόνο, με αφορμή τα Δεκεμβριανά, γινόμαστε μάρτυρες όλων αυτών που προσπαθούν να αναβιώσουν τον εμφύλιο στο 2022. Γιατί συνεχίζει όμως μέχρι σήμερα να μας διχάζει ο εμφύλιος? Μαζί μας σήμερα στο Explainer, στο podcast του News 24/7, είναι ο Ραϊμόνδος Αλβάνος. Είναι ιστορικός, είχε επιμεληθεί επί 8 χρόνια, από το 2012 μέχρι το 2020, ήταν υπεύθυνος του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης στο Γράμμο και τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσια Ιστορία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Επίσης, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, Ο Ελληνικός Εμφύλιος, Μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες, είναι η τρίτη και διορθωμένη και εμπλουτισμένη έκδοση, όπως διαβάζω στο εξώφυλλο, που είναι τώρα στα βιβλιοπωλεία. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε και από υπουργούς, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιογράφους, από ανθρώπους των social media που τοποθετούνται στα πολιτικά, πάλι να ανασύρουν τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου συνθήματα μιας άλλης εποχής που έχουν σε σχέση και με τα Δεκεμβριανά αλλά και με τον εμφύλιο πόλεμο. Γιατί πιστεύετε ότι ακόμα καταπιάνονται με αυτά τα συνθήματα ώστε να τα βάλουν σε μια πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε το 2022 και έχουμε και δημοκρατία? Ναι, ο εμφύλιος αποτέλεσε ένα πολύ βαθιά διαιρετικό γεγονός της ελληνικής κοινωνίας. Πόλωσε πάρα πολύ έντονα τους Έλληνες και στήχησε πάρα πολύ σε αίμα και σε ανθρώπινες ζωές. Ήταν ένα γεγονός βαθιά τραυματικό, ένα γεγονός που πόνεσε πολύ τους ανθρώπους της εποχής και συνεχίζει η μνήμη του να πονάει μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι σε όλες τις πλευρές που έχουν στην οικογένειά τους ανθρώπους που πέθαναν, που βασανίστηκαν, που ταλαιπωρήθηκαν, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Συνεπώς, είναι ακόμα εδώ, φίλες μας. Μας αφορά, μας επηρεάζει και μάλιστα μπορούμε να παρατηρήσουμε μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Ενώ τα περισσότερα πολιτικά κόμματα, λεκτικά τουλάχιστον, λένε συνεχώς ότι πρέπει να ξεχάσουμε τον εμφύλιο για να προχωρήσουμε μπροστά, προτείνουν δηλαδή ένα είδος διαγραφής αυτής της μνήμης που πονάει, της τραυματικής μνήμης. Τελικά βλέπουμε αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι συνεχώς επανέρχεται η μνήμη του εμφυλίου με διάφορους τρόπους, όπως συνέβη πρόσφατα και τώρα αυτές τις μέρες λόγω της επέτειου των Δεκεμβριανών. Αυτό τι γίνεται, για να συνασπίσουμε το ακροατήριό μας πάνω σε ένα ιστορικό γεγονός που μας φανατίζει? Σίγουρα η ιστορία, και αυτό προσπάθησα να δείξω και στο βιβλίο μου, συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα. Η μνήμη είναι τελικά ταυτότητα. Το τι επιλέγουμε να θυμόμαστε από το παρελθόν έχει πολύ μεγάλη σημασία για το με ποιους αισθανόμαστε ότι είμαστε. Δηλαδή, με ποιοι είναι το εμείς και ποιοι είναι οι άλλοι. Και ξέρετε, αυτό έκανε ο εμφύλιος. Ήταν ένα γεγονός που προκάλεσε έντονες και ισχυρές ταυτότητες. Προκάλεσε ισχυρές αισθήσεις του εμείς από μια μεριά και του οι άλλοι, του εμείς και οι άλλοι. Συνεπώς, αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα είναι ακριβώς αυτή η κληρονομιά. Η κληρονομιά του εμφυλίου που διχάζει, που πονάει και που ακόμα δεν έχει θεραπευτεί. Αυτό συμβαίνει και με πλέον και βιολογικά, να λέμε ότι η γενιά του εμφυλίου σιγά σιγά εξαφανίζεται. Δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες να μας περιγράψουν και τη φρίκη του εμφυλίου, οπότε πιθανότατα το εργαλειοποιούμε και όπως θέλουμε εμείς κάθε φορά τώρα. Ακριβώς. Αυτό το οποίο όποιος μελετάει δημόσια ιστορία και στο μεταπτυχιακό που κάνουμε τα λέμε, στη δημόσια ιστορία υπάρχει ένας όρος που λέγεται επικοινωνιακή μνήμη σε αντίθεση με την πολιτισμική μνήμη. Η επικοινωνιακή μνήμη ορίζεται ως η μνήμη που μοιράζεται μεταξύ ανθρώπων που προλάβαν και ζήσανε κάποια γεγονότα και κρατάει συνήθως 80 χρόνια. Τώρα είμαστε σε αυτό το μετέχνιο μεταξύ επικοινωνιακής και πολιτισμικής μνήμης. Και η μνήμη του εμφυλίου γίνεται σταδιακά πλέον πολιτισμική. Και εδώ είναι το μεγάλο διακύβευμα. Πώς θα αποδοθεί στον πολιτισμό, πώς θα θυμόμαστε σαν ελληνικός πολιτισμός, σαν ελληνική κοινωνία τον εμφύλιο? Είναι ένα πεδίο μάχης η μνήμη. Και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και η κάθε πολιτική παράταξη το βλέπει από την δικιά της τη μεριά, πώς εξυπηρετεί καλύτερα το δικό της μέλλον. Θα ήταν κάπως ουτοπικό βέβαια να πούμε ότι εφόσον έχουμε ένα κόμμα που τοποθετείται στα δεξιά και ένα κόμμα που τοποθετείται στα αριστερά να είναι τα δύο βασικά του διπόλου, να πούμε ότι αυτοί θα αφήσουν τον εμφύλιο απ' έξω ή θα προσπαθήσουν να φτιάξουν μια κοινή πολιτιστική μνήμη για τον εμφύλιο. Ναι. Όχι, δεν είναι ουτοπικό να αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Η μνήμη είναι ένα συνεχές διακύβευμα, όλα αλλάζουν. Και δείτε το παράδειγμα του 1989. Το 1989
υπήρχε κυβέρνηση συνασπισμού, στον οποίο συμμετείχε και το ΚΚΚ, στο πλαίσιο του τότε ενιαίου συνασπισμού της αριστεράς, και η Νέα Δημοκρατία, και αυτοί ψηφίσανε το νόμο περί άσκησης των συνεπειών του εμφυλίου. Ψηφίσανε να μην λέγεται πια ο εμφύλιος συμμοριτοπόλεμος, όπως λεγόταν μέχρι τότε, και ουσιαστικά προσπαθήσαν να χαράξουν ένα διαφορετικό δρόμο και αντιμετώπισης αυτού του γεγονότος. Συνεπώς όλα αλλάζουν. Νομίζω τώρα πηγαίνουμε πάλι προς τα πίσω σε σχέση με αυτή την προσπάθεια που είναι το 1989, που έγινε από ανθρώπους που θυμίζω έζησαν τον εμφύλιο. Έτσι. Το 1989 ακόμα υπήρχαν ο Φλωράκης, ας πούμε, τον είχε ζήσει τον εμφύλιο κόσμο. Ναι, νομίζω ότι αυτό, επειδή δεν υπάρχουν πλέον οι άνθρωποι που δεν τον έχουν ζήσει, είναι εύκολο ο καθένας να βρίσκει κομμάτια που θέλει να τα φέρνει στο σύγχρονο πολιτικό διάλογο, κυρίως για να δυναμητίζει τον διάλογο. Δηλαδή, εκφράσεις από εδώ, όπως τα γουναράδικα ή ραντεβού στο γράμμο κτλ. Όλα αυτά περισσότερο δημιουργούν, προσπαθούν να φανατίσουν ένα κοινό παρά να βάλουν την ιστορία στο σωστό πλαίσιο της συζήτησης. Ναι, έχω την αίσθηση ότι αυτοί που το ζήσανε το δράμα του εμφυλίου, ο Φλωράκης, αυτή η γενιά, νομίζω καταλάβαινε ότι έκανε λάθος, ότι θα προτιμούσε να υπήρχε ένας άλλος τρόπος. Αυτοί που οι κομμουνιστές όντως θα συμφωνήσουν ότι δεν το. Όχι όλοι βέβαια, αλλά πολλοί δεν έχουν την ίδια άποψη. Μάλιστα. Διαβάζοντας το βιβλίο, βλέπουμε ότι επειδή υπάρχει μετά, αν προφανώς δεν γράφεται η ιστορία, η ιστορία την κοιτάμε μετά τα αποτελέσματα που προκλήθηκαν και τα περιγράφουμε και προσπαθούμε να τα αναλύσουμε, αλλά. Υπάρχει το εξής, ότι βλέπουμε ότι προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πριν φύγουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, είναι σαν να έχουμε βάλει ένα καζάνι στη φωτιά και να πετάμε μέσα συνέχεια εκρηκτικά και να πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δηλαδή, είναι τόσο τεταμένη η ατμόσφαιρα, που είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε τι θα έπρεπε να είχε γίνει ώστε να μην υπάρξει ο εμφύλιος. Κι όμως, το πιο πιθανό ήταν να μην είχε υπάρξει ο εμφύλιος. Μάλιστα. Δεν είναι. Αυτό το οποίο έγινε, νομίζω, ήταν το λιγότερο πιθανό ενδεχόμενο. Μάλιστα. Γιατί το λέτε σίγουρα αυτό? Έχετε δίκιο όμως ότι υπήρχε το έφλεκτο υλικό, πολύ σωστά. Ο ιστορικός ο Πολυμέρης Βόγλης μου το λέει πολύ ωραία, ότι είχε εξοικειωθεί η ελληνική κοινωνία με απίστευτα υψηλά επίπεδα βίας κατά την περίοδο της κατοχής. Ήταν μια περίοδο φρικτή. Όμως, όταν φύγανε οι Γερμανοί, στην πραγματικότητα, όλοι αυτό που θέλανε ήταν ειρήνευση και μια επιτέλους ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Αυτό θέλανε. Δεν θέλανε τον πόλεμο. Δεν θέλανε να ξαναγίνουν τα Δεκεμβριανά, που τα Δεκεμβριανά, κατά τη δικιά μου τουλάχιστον οπτική, είναι ο πρώτος εμφύλιος. Είναι εμφύλιος πόλεμου. Δεν θέλανε να γίνει αυτή η σύγκρουση. Το γιατί έγιναν τελικά, κατά τη γνώμη μου, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Και όλοι έχουν παίξει το ρόλο τους σε εκείνη την εποχή. Όλοι έχουν την ευθύνη τους. Πώς θα μπορούσε όμως να έχει αποφευθεί? Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν μπορούσαν να βρουν μια λύση που να έφευγε από τα διέξοδα. Αν αποδεχόντουσαν, αν δεν υπήρχε αυτή η φοβερή δυσπιστία απέναντι στον άλλον. Αυτός ο φόβος ότι άμα αφήσω τα όπλα θα πάρει την εξουσία και θα με εξολοθρεύσει. Θα μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε στην Ιταλία. Η Ιταλία δεν είχε καν παράδοση δημοκρατικών θεσμών στο Μεσοπόλεμο. Ήταν μια κατάσταση φασισμού. Ήταν φασιστικό καθεστώς έτσι στην Ιταλία. Μουσολίνη, ναι. Ακριβώς. Και όμως υπήρχαν οι ηγέτες σε όλες τις παρατάξεις, οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να βρούνε μια λύση. Ένα τρόπο να συνυπάρχουν. Αφού τα καταφέραν στην Ιταλία, φυσικά μπορούσαμε να τα καταφέρουμε και εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια εύκολη λύση για να το πετάξουμε από πάνω μας, ότι εντάξει, εμείς μπλέξαμε μεταξύ μας, αλλά για όλα αυτά είναι οι ξένοι, ότι αυτοί μας μπαρουτιάσανε. Αυτή είναι η εύκολη λύση πάντα στην Ελλάδα. Την ξενάγηση που έκανα στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, πολύ συχνά μου το λέγανε εκεί οι επισκέπτες του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης. Η αλήθεια είναι ότι το για όλα αυτά είναι οι ξένοι ήταν ίσως χρήσιμο τη δεκαετία του 80. Τότε που δηλαδή επιστρέφανε στην Ελλάδα οι πρώην αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού και έπρεπε με κάποιο τρόπο να συνυπάρξουν με τους πρώην στρατιώτες, με ανθρώπους δηλαδή που πολέμησαν. Τα ρίχναν όλα στους ξένους και κάπως βρίσκαν έναν τρόπο να συνυπάρχουν, ένα modus vivendi. Αλλά δεν είναι πια χρήσιμο αυτό το σχήμα στην Ελλάδα του 2022. Και αρκετά πια με αυτή την αντίληψη που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία για όλα να ρίχνουμε την ευθύνη στους ξένους. Προσοχή όμως, δεν λέω ότι οι ξένοι δεν είχαν ευθύνη. Είχαν πολύ μεγάλη ευθύνη, ειδικά στα Δεκέμβρια να είχαν τεράστια ευθύνη, αλλά δεν ήταν αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν τον πόλεμο. Ο εμφύλιος και τα Δεκεμβριανά, κυρίως ο εμφύλιος 46-49, προήλθε από τα κάτω,
από μια ελληνική κοινωνία που είχε πολλωθεί απίστευτα και προέλθει από πολιτικούς οι οποίοι επέλεξαν τελικά το δρόμο της εξόντωσης του άλλου αντί το δύσκολο δρόμο της διαπραγμάτευσης και του συμβιβασμού. Είναι και αυτή η λέξη συμβιβασμός εδώ μεταξύ που πολλοί κόσμος τη θεωρεί αρνητική. Λένε «Α, συμβιβάστηκες». Μερικές φορές είναι συνήθως ο συμβιβασμός όμως μας γλιτώνει από μια απίστευτα οδυνηρή σύγκρουση. Και αυτό δεν έγινε στη δεκαετία του 40, δυστυχώς. Το γράφετε και μέσα στο βιβλίο, το συμβιβασμός. Είμαστε μάλλον η μόνη χώρα που έχει κακό πρόσημο η λέξη, αρνητικό πρόσημο συγκεκριμένη λέξη. Πάντως, να πούμε και κάτι, επειδή πρέπει να το τονίζουμε συνεχώς. Πλέον ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να πάει σε μια βιβλιοθήκη, να πάει σε ένα βιβλιοπωλείο, ακόμα και να μπει στο ίντερνετ, να ψάξει ντοκιμαντέρ και να υπάρχει αρκετή πληροφορία και υπάρχει και μια δεξαμενή γνώσης, ώστε να μπορέσει να πληροφορηθεί τι έγινε τότε. Πώς μπορούμε πιο εύκολα να προσκαλέσουμε τον κόσμο να διαβάσει από μόνος του την ιστορία και να μην ακούει τι του λένε διάφοροι instructors του Facebook? Ωραία, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα είναι πώς ο καθένας μας αποκτάει γνώση. Γιατί δεν φτάνει να έχεις γνώμη. Το θέμα είναι να αποκτάσεις γνώση. Υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονες, βέβαια και οι επιστήμονες είναι διχασμένοι στο θέμα του εμφυλίου. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όμως είναι διαφορετικό να ακούσεις την επιστημονική γνώση που βασίζεται σε συστηματική έρευνα και μελέτη. Και άλλο πράγμα, όπως είπατε, κάποιον που απλά διάβασε κάτι κάπου και θεωρεί ότι είναι αλήθεια. Η δικιά μου πρόταση, και αυτό είναι που έλεγα και στο πάρκο, δεν λέω και στο βιβλίο, είναι να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε, δεν είναι εύκολο, να βγούμε από τη δικιά μας την ταυτότητα. Να αποκτήσουμε μια όσο μπορούμε μεγαλύτερη απόσταση από τον εαυτό μας. Δηλαδή, γιατί αυτό που συνήθως γίνεται τώρα είναι να επιλέγουμε αυτούς που συμφωνούν μαζί μας και να ταυτιζόμαστε μαζί τους ώστε να επιβεβαιώνουμε τις βεβαιότητες μας, ότι άλλοι δηλαδή είναι κακοί και εμείς τα θύματα. Ενώ η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Η δικιά μου πρόταση είναι να προσπαθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο του φανατισμού ουσιαστικά και να προσπαθήσουμε να δούμε τη ματιά των άλλων. Πώς βλέπουν οι άλλοι τα ίδια γεγονότα, πώς βλέπουν την εμπειρία αυτού του εμφυλίου, γιατί αυτοί αισθάνονται θύματα. Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον επίσης στον εμφύλιο, άμα δείτε, όλες οι πλευρές αισθάνονται είναι τα θύματα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Και τελικά πού μπορούμε να βρούμε κάποιους κοινούς τόπους. Προσοχή, δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε όλοι. Ναι. Ποτέ, είναι πολύ διαιρετικό φαινόμενο εμφύλιος. Αλλά να βρούμε κάποιους κοινούς τόπους. Με κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και εγώ πιστεύω ότι προτείνω κάποιους τέτοιους κοινούς τόπους στο βιβλίο. Από την εμπειρία σας πάνω σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μέρος όπως είναι ο γράμμος, δηλαδή τι σας έλεγε ο κόσμος όταν γινόταν αυτή η ξενάγηση? Τι θυμάστε από αυτή την, ναι, από αυτή τη σχέση, αυτό που ονομάζουμε δημόσια ιστορία, δηλαδή την ιστορία να μοιράζεται στον κόσμο κανονικά, στον τόπο που έγιναν τα γεγονότα? Ακριβώς, ήταν πολύ συγκινητική και συναρπαστική η αλληλεπίδραση που είχαμε τους επισκέπτες. 8 χρόνια στο πάρκο, χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από εκεί. Πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμο νομίζω και για μένα. Άλλαξα και εγώ ίδιος, γιατί είχα μπροστά μου συνεχώς ανθρώπους και βλέμματα ανθρώπων οι οποίοι ήταν εντελώς διαφορετικής άποψης και οπτικής. Και έπρεπε να βρω έναν τρόπο να γίνω χρήσιμο σε όλους. Ήταν εξαιρετικά μεγάλη πρόκληση. Και αυτό το οποίο πάρα πολλές φορές με συγκινούσε όταν με ρωτάγανε για δικούς τους ανθρώπους που χάθηκαν στα μέρη αυτά και με ρωτούσαν πού μπορούν να βρουν πληροφορίες. Νομίζω ότι εδώ θα μπορούσε το ελληνικό κράτος να κάνει μια προσπάθεια να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άταφοι νεκροί, ναι, ειδικά στο Γράμμο και σε όλη τα βουνά που τύχησαν οι μάχες του εμφυλίου. Είναι ένα ανοιχτό ερώτημα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι πολέμησαν και χάθηκαν στην καλύτερη φάση της ζωής τους, στα νιάτα τους. Πραγματικά είναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Αυτός ήταν ο Ραϊμόνδος Αλβανός, ιστορικός. Μένει μόνιμα στην Κεφαλονιά, όπου εκεί τον βρήκαμε στο τηλέφωνο. Ακούτε και γράφεστε στο Explainer, το podcast του News 24/7, στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts.